Φλαμπούρι ή μπάφι. Φλαμπούρι ή μπάφι. Από εδώ, αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι, θέλει μια ώρα ακόμα για το φλαμπούρι. Από εδώ, που μάλλον αυτό το δρόμο θα διαλέξουμε, θα φτάσουμε κάπου εκεί που είναι το μπάφι. Πού θα πάμε, Δημήτρη? Βόλτα. Πού θα πάμε, βόλτα? Στη φύση, στο βουνό. Πού θα πάμε, βόλτα? Για πες τη μαμά να καταλάβει. Στο βουνό. Βόλτα στο βουνό, στη φύση. Στη φύση. Πάμε. Βγαίνοντας από το καζίνο, αν ακολουθήσετε το μονοπάτι, βασικά το δρόμο που είναι μπροστά από το καζίνο, θα βρείτε ένα μονοπάτι που σας βγάζει περίπου 45 λεπτά περπάτημα στο καταφύγιο Μπάφι. Κάπου εκεί πέρα. Ισχύει. Είναι 12 η ώρα και θα δείτε αρκετούς. Από το πρωί να έχουν ξεκινήσει να περπατάνε. Είναι μια ωραία διαδρομή ή εύκολη σχετικά που μπορείς να κάνεις και με την οικογένειά σου, να πάρεις το παιδί και να πας προς το καταφύγιο. Από εδώ, αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι, θέλει μια ώρα ακόμα για το φλαμπούρι. Από εδώ, που μάλλον αυτό το δρόμο θα διαλέξουμε, θα φτάσουμε κάπου εκεί. Είναι το μπάφι. Δημητράκο, καλύτερος είσαι, φίλε μου. Σε ζηλεύουνε πολύ, να το ξέρεις, ε. Δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Oh yes, να το εκεί απέναντι. Είναι το καζίνο. Και αφού καταφέρετε να ανέβετε όλο αυτό, ξεκινάει μία διαδρομή μέσα από τα δέντρα. Λίγο, εντάξει, όχι δύσκολη, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο όμορφη. Περπάτας και λίγο στη δροσιά. Και εκεί είναι το καταφύγιο. Φτάσαμε σχεδόν. Σχεδόν. Δεν το έλεγες ότι φτάσαμε. Εντάξει. Λίγο και μετά, θέλει λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή με το. Εντάξει, με λίγες τάσεις την παλέψετε. Εξοπλιστείτε με νεράκι. Με υπομονή και ξεκινήστε.
Αυτό είναι το κακό. Τρέχεις, κάνεις την κατεβασιά σου. Βλέπε και μπροστά σου λίγο. Δεν είναι μεγάλη διαδρομή. Ένα στενό δρομάκι είναι. Μπορεί να ανεβαίνουν παιδιά, μπορεί να κατεβαίνουν παιδιά, οτιδήποτε. Πρόσεχε λίγο τον διπλανό σου. Δεν είναι ντροπή. Και αυτό το λέω γιατί ήταν πριν λίγο ένα ζευγάρι, κατέβαινε, φουριόζικο. Οκ, μπορεί να κάνουν την υπόνοσή τους οι άνθρωποι. Αλλά δες ότι κουβαλάω και... άλλη μια ψυχή πάνω μου. Άμα με έριχνες εκεί κάτω, τι θα έλεγες μετά, sorry δεν σε είδα, η απάντηση που άκουσα. Λες και είμαι καμιά μινιατούρα να πούμε και δεν φαινόμαστε. Πάντα πρέπει να προσέχετε. Είτε είστε στο βουνό για ορειβασία, για οτιδήποτε, είστε για να κάνετε snowboard, ski, πάντα προσέχουμε διπλανό μας. Τον μπροστά, τον πίσω, οποιοδήποτε. Δεν είναι η Μπίμπι, ένα κοριτσάκι είναι. Δεν είναι η Ραφαέλα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κι εγώ έτσι τρέχω. Περίπου. Ναι, στον ύπνο μου. Και τώρα ξεκινάει η πιο όμορφη διαδρομή. Το κατέβα. Σχετικά είναι πιο ξεκούραστο. Το κακό με το καταφύγιο εδώ πάνω είναι ότι γίνεται πανικός. Δεν ξέρω, είναι η διαφήμιση που έχει πέσει. Σίγουρα έχει και... είναι και όμορφο. Έχουν ασχοληθεί ο κόσμος. Έχει ασχοληθεί, αλλά το κακό είναι... Ναι... Ήρθανε για καφέ. Πώς θα πάμε να πιεις ένα καφεδάκι στη γειτονιά εκεί πέρα, δεν ξέρω πού, στην παραλία εκεί κάπου. Και έτσι και εδώ. Ανεβήκαμε πάνω και δεν πήγαμε. Ένα πιάτο φαγητό δεν βρίσκεις. Δηλαδή, ούτε χώρο να κάτσεις, να πιεις ένα νερό. Πρέπει να περιμένεις μισή ώρα για να φέρεις ένα καφέ. Υπάρχει κόσμος που ανεβαίνει εδώ πέρα, περπατάει ώρες και δεν μπορεί να βρει πάνω σημείο να κάτσει να ξεκουραστεί. Κάτσε, εσύ το έχεις να κάνει αυτό, ρε. Και συνεχίζουν ακόμα να ανεβαίνουν, είναι σχεδόν 2 η ώρα. Και ακόμα ανεβαίνει ο κόσμος. Και βέβαια είναι τίγκα. Μόλις κατεβήκαμε από το τελεφερίκι για το να βγάλουμε και τη μάσκα. Το ξύμωρο είναι για να κάνουμε μια τόσο ωραία διαδρομή και να ανεβούμε πάνω μέχρι το καταφύγιο, να κάνουμε την πεζοπορία μας. Πρέπει να περάσουμε μέσα από ένα καζίν. Είναι λίγο περίεργο.